Γεια σας αγαπητοί φίλοι, ισορροπία του τρόμου υπάρχει στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, όλα κρέμονται στην ουσία από μία κλωστή δεδομένου του τρομακτικής ισχύως οπλοστασίου πυραυλικού που διαθέτουν οι δύο αντιμαχόμενοι, το Ισραήλ και το Ιράν. Η Χεσμπολά μάλιστα, η τρομοκρατική οργάνωση που ελέγχεται από το Ιράν, έχει η ίδια ένα τρομερό πυραυλικό οπλοστάσιο ακόμα και με στρατηγικούς και αντιπλοϊκούς πυράβλους. Έχουν εκτοξεύσει χθες το βράδυ 400 πυράβλους περίπου εναντίον του Ισραήλ, όπως σας είπαμε, σε έκτακτη ζωντανή μετάδοση σε δύο κύματα. Έκαναν κάποιες ζημιές σε βάσεις. Οι Ισραηλινές δεν πέτυχαν όμως μαχητικά, τα ήξεραν από πριν. Είχε διαρρεύσει, τα ήξεραν οι Αμερικανοί και είχε ειδοποιηθεί το Ισραήλ. Η Τεχεράνη, το Ιράν, έχει επενδύσει σημαντικά ποσά και έχει σαν αιχμή του δόρατος τακτικούς βαλιστικούς πυράβλους μικρού, μέσου και μακρού βεληνεκούς, οπλισμένοι βαριά. Χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί, ότι έχουν περίπου 5.000 βαλιστικούς πυράβλους. Φατέχ 110, εμβέλεια 200-300 χιλιόμετρα, Φατέχ 313, εμβέλεια έως 500 χιλιόμετρα, Κιάμ 1 με εμβέλεια από 700 έως 800 χιλιόμετρα, Σαχάμ 1 με εμβέλεια από 285 μέχρι 330 χιλιόμετρα, Σαχάμ 2 με εμβέλεια έως 500 χιλιόμετρα, Τοντάρ 69 με εμβέλεια 150 χιλιόμετρα, Ζολφαγκάρ με εμβέλεια έως 700 χιλιόμετρα. Επίσης διαθέτει τους πυράβλους Σετζίλ με εμβέλεια 2.000 χιλιόμετρα, Σαχάμ 3 με εμβέλεια 1.300 χιλιόμετρα, Ιμαντ με εμβέλεια 1.700 χιλιόμετρα, Γκάντρ 1 με εμβέλεια 1.950 χιλιόμετρα. Το Ιράν με αυτόν τον τρόπο θέτει υπό το βεληνεκές του ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή. Θα σας δείξω τώρα ένα χάρτη από τη Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής που δείχνει τις εμβέλειες των πυραυλικών συστημάτων της Τεχεράνης, για να δούμε ακριβώς για ποιο πράγμα μιλάμε και μέχρι πού φτάνει η Τεχεράνη, η οποία, όπως σας έχω πει σήμερα το πρωί, έχει απειλήσει και γειτονικά κράτη της περιοχής της Μεσογείου, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάδα και η Κύπρος, έχει απειλήσει τα κράτη που συνεργάζονται με την Αμερική. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, έχω κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου. Εδώ είναι η φωτογραφία, η εικόνα της Αμερικανικής Υπηρεσίας με τους πυράβλους. Βλέπετε, οι μικρού βεληνεκούς έχουν υπό το βεληνεκές τους μια εκτεταμένη περιοχή που περιλαμβάνει το Τουρκμενιστάν, το μισό Αφγανιστάν και Πακιστάν, Εμιράτα του Κόλπου, τμήματα της Ανατολικής Σαουδικής Αραβίας, σχεδόν όλο το Ιράκ, το τουρκοκρατούμενο Κουρδιστάν, την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, τμήματα ακόμα της Νοτιού Ρωσίας. Οι μέσου βεληνεκούς επεκτείνεται ακόμα περισσότερο αυτή η ακτίνα και το μεγαλύτερο βεληνεκές φτάνει, καλύπτει σχεδόν ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, τις χώρες της ελληνικής Χερσονήσου, την Ουκρανία ολόκληρη, το ευρωπαϊκό τμήμα της Ρωσίας σχεδόν όλο το Καζακστάν, την Ανατολική Κίνα, το μεγαλύτερο μέρος της Ινδίας, την Αίγυπτο σχεδόν ολόκληρη και την Ανατολική Αφρική μέχρι Σομαλίας. Αυτό είναι το οπλοστάσιο του Ιράν, το πυραυλικό, και οπωσδήποτε είναι επικίνδυνο, έτσι, δεν είναι κάτι με το οποίο μπορεί κανείς να το πάρει ασυλλόγιστα, αψήφιστα που λέει ο λαός μας, και να μην λάβει τα μέτρα του, τα αντιαεροπορικά του, να είναι σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Απ' την άλλη, οι αμυνόμενοι, το Ισραήλ, έχουν τους περίφημους Popeye με 1100 χιλιόμετρα βεληνεκές, Popeye Turbo 1200 χιλιόμετρα, Extra 150 χιλιόμετρα, Gabriel είναι anti-ship, είναι αντιπλοϊκός 200 χιλιόμετρα, έχουν και άλλους πυράβλους, θα σας πω τώρα, τους Lora με 280 χιλιόμετρα βεληνεκές, τους περίφημους Jericho με βεληνεκές 1500 χιλιόμετρα,
Τζέριχο 2 και Τζέριχο 3 στρατηγικά όπλα διυπηρωτικά με βελνικές 4.800 χιλιόμετρα και έχουν και τους πυράβλους Ντελιλά με 250 χιλιόμετρα βελινεκές. Το Ιράν, εάν ισχύει ότι έχει περίπου 5.000 πυράβλους, έχει ποσοτικό πλεονέκτημα, η ποσότητα έχει τη δική της ποιότητα, το Ισραήλ έχει ανώτερα πιο σύγχρονα πυραυλικά συστήματα και υπερέχει καταιγιστικά στον αεροπορικό τομέα, σημαντικό και στην αεράμινα. Άρα αν ζυγίσουμε όλα αυτά μαζί, έχουμε ποιοτική υπεροχή του Ισραήλ, αριθμητική του Ιράν, στους πυράβλους μιλάμε πάντα, έχουμε η αεράμινα όμως θα αναχαιτήσει τους πυράβλους και του Ισραήλ είναι κλάσεις ανώτερη από την Ιρανική, η οποία έχει σαν πιο σύγχρονα τους S-400 Triumph τους ρωσικούς, αλλά δεν φτάνουν για να καλύψουν ολόκληρη την τεράστια επικράτεια του Ιράν. Και στον αεροπορικό τομέα πάλι το Ισραήλ. Άρα έχουμε 3-1, άρα το Ισραήλ υπερέχει. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Αν έχετε κάποια άλλη άποψη και γνωρίζετε περισσότερα, παρακαλώ στα σχόλιά σας να το συζητήσουμε στην επόμενη εκπομπή. Μακάρι να μην κάνουμε άλλες για πολέμους, αλλά δυστυχώς συμβαίνουν και εμάς μας ενδιαφέρουν τα σοβαρά θέματα, δεν ασχολούμαστε με θέματα του που θεωρούμε στην ουσία ανούσια. Φατάχ, ιρανικός πύραυλος, υπερηχητικός, επικίνδυνος, έχει χρησιμοποιηθεί και στην επίθεση της 13ης Απριλίου, αλλά και εχθές, είναι η νέα γενιά, έχει παρουσιαστεί πέρυσι και οι Ιρανοί ισχυρίζονται ότι αναπτύσσει ταχύτητα μέχρι 15 Μαχ. Έχει βελινεκές 1.500 χιλιόμετρων, κεφαλή βάρους 450 κιλών, CEP 10-25 μέτρα και αποτελεί σοβαρότατο κίνδυνο. Αυτά, το ξαναλέω, είναι μαθήματα και για εμάς, διότι η Τουρκία να τον βλέπετε στις οθόνες σας αυτή τη στιγμή. Αυτός είναι ο πύραυλος, ο Φατάχ. Η Τουρκία, αν ποτέ κάνει το μεγαλύτερο λάθος της συγχρόνου ιστορίας της και αποφασίσει να μας επιτεθεί, αυτό τον τρόπο θα χρησιμοποιήσει, πυραυλική επίθεση κορεσμού και με drones για να κορέσει την πανίσχυρη ελληνική αεράμινα, να καταστρέψει την πολεμική αεροπορία στις βάσεις της γιατί την τρέμει, το πολεμικό ναυτικό επίσης και το στρατό μας. Γι' αυτό η Ελλάδα κατασκευάζει ήδη αντιαεροπορικό θόλο με έμφαση και στο αντιdrone με αιχμή του δόρατος το ισχυρό ελληνικό αντιdrone σύστημα της ΕΑΒ Κένταυρος που κατέριψε τα drones των φιλοϊρανών τρομοκρατών Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα φερόμενο επί των φρεγατών κλάσεως Ήδρα τύπου ΜΕΚΟ 200HN. Είδαμε και τον Φατάχ λοιπόν. Να πω πριν προχωρήσω σε φίλο που μου έγραψε για το λαό του Ιράν, εμείς έτσι κι αλλιώς δεν στρεφόμαστε εναντίον κανενός λαού. Παντού υπάρχουν καλοί και κακοί άνθρωποι, δίκαιοι και άδικοι και η δική μου η τακτική είναι έστω και ένας δίκαιος να υπάρχει κάπου, δεν μπορώ ποτέ να τους κατηγορήσω όλους. Έτσι σκέφτομαι εγώ, αλλά ειδικά ο λαός του Ιράν έχει τη φήμη ιδιαίτερα φιλόξενου και ευγενικού λαού. Εδώ δεν γίνεται πόλεμος με το λαό του Ιράν, γίνεται με το καθεστώς των Αγιατολά που έχουν κάνει την Ισλαμική Επανάσταση και όχι όλους, πολλοί Ιρανοί συμφωνούν μαζί τους, αλλά πολλοί άλλοι δεν συμφωνούν και αυτοί στην ουσία είναι, καταπιέζονται από τους Αγιατολά. Έτσι δεν το συζητάμε. Λοιπόν, σίγουρα ξέρουμε τα προτερήματα του ιστορικού και αρχαίου Ιρανικού λαού, τον οποίο έχουμε αντιμετωπίσει ως αντίπαλο, τον έχουμε κατανικήσει, αλλά μετά αποτέλεσαν τμήμα εκλεκτό των αυτοκρατοριών του Μεγάλου Αλεξάνδρου και των Σελευκηδών, αλλά και αργότερα των ελληνικών βασιλείων που δημιουργήθηκαν ως κράτη των επιγόνων. Είναι η αυτοκρατορία του Αλεξάνδρου, των διαδόχων του και των επιγόνων. Λοιπόν, εμείς σεβόμαστε τους πάντες και πάντα προσπαθούμε να μεταφέρουμε με ακρίβεια, χωρίς εμπάθειες ή συμπάθειες. Άλλη πηγή αναφέρει τους βαλιστικούς πυράβλους της Τεχεράνης, πηγές από το Αμερικανικό Πεντάγωνο, να είναι άνω των 3.000. Σίγουρα η Τεχεράνη δεν θα δώσει πληροφορίες ακριβείς και ποντάρει να κορέσει το Iron Dome και την υπόλοιπη Ισραηλή αεράμινα, ούτως ώστε
να καταστρέψει τις δυστυχίες των Iron Dome, στρατιωτικές βάσεις του Ισραήλ, την αεροπορία, γνωρίζοντας ότι το Ισραήλ έχει μικρό στρατηγικό βάθος λόγω του μικρού μεγέθους του. Λοιπόν, χρησιμοποίησε υπερηχητικούς πυράβλους. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, το Ιράν εχθές υπερηχητικά βλήματα Fatah 2 για να παρακάμψουν τα ραντάρ του Ισραήλ. Αυτά τα βλήματα πετούν από 5 έως 25 φορές γρηγορότερα από την ταχύτητα του ήχου. Αυτός είναι ο σκοπός. Το Ισραήλ κάνει αναδιάταξη της αεράμινας. Το Iron Dome δεν φαίνεται ικανό και έτσι έχουν ενεργοποιηθεί και άλλα συστήματα, το David Sling, το Iron Beam και πολλά άλλα Ισραηλινά, ώστε να επιτύχουν την σωτηρία των πόλεων και των κατοίκων. Φωτογραφίες που βλέπετε, κάποιες είναι από το Κέντρο Στρατηγικών Διεθνών Μελετών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, CSIS. Οι μαχητές της Hezbollah αλλά και το έγκυρο κατά τα άλλα πρακτορείο ειδήσεων Al-Mayadeen κάνει λόγο για μάχες σώμα με σώμα Ισραηλινού πεζικού, τον IDF, κοντά στο χωριό Οντάισεϊ, Οδυσσέα το ονόμασαν οι Έλληνες που το έκτισαν, τσακώνονται εκεί όλοι σε αυτά τα μέρη, Οδυσσέας, Οντάισεϊ το λένε τώρα τέλος πάντων οι Λιβανέζοι, στα νότια του Λιβάνου. Λένε ότι 20 στρατιώτες κομμάντος του Ισραήλ έπεσαν σε ενέδρα της Hezbollah μπαίνοντας προς το Λίβανο. Οι IDF δεν το επιβεβαιώνουν. Η Hezbollah, η τρομοκρατική οργάνωση, αναφέρει στο Telegram ότι οι μαχητές της Hezbollah τα ξημερώματα της Τετάρτης αντιμετώπισαν εχθρικές Ισραηλινές δυνάμεις πεζικού που προσπαθούσαν να εισέλθουν στο χωριό Ντίσε από την κατεύθυνση του Χαλέτ Αλ-Μαχαφέρ και τους απόθυσαν προκαλώντας απώλειες σε αυτούς και αναγκάζοντάς τους σε υποχώρηση. Αυτά ισχυρίζονται. Πάντως το Ισραήλ έχει στείλει στην περιοχή επίλεκτες δυνάμεις της 98ης Μεραρχίας, καταδρομής αλεξιπτωτιστές και τεθωρακισμένα οχήματα της 7ης Ταξιαρχίας, ενώ οι Λιβανέζικες δυνάμεις, ο επίσημος στρατός του Λιβάνου, έχει αποχωρήσει από θέσεις στα νότια σύνορα, για να μην μπει στη μέση στις μάχες του Ισραηλινού στρατού με τη Hezbollah. Ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού, ο κύριος Χαγκάρη, είπε πριν λίγες ώρες ότι τακτικές μονάδες Ισραηλινού πεζικού και τεθωρακισμένων έχουν τεθεί σε κίνηση και έχουν ενταχθεί σε χερσαίες επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο. Είπε ότι θα παραμείνουν περιορισμένες και σε τοπικό επίπεδο προς το παρόν οι επιχειρήσεις αυτές. Επίσης, σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο του Ισραηλινού στρατού, μονάδες καταδρομέων και αλεξιπτωτιστών έχουν διασχίσει τα σύνορα στην πρώτη χερσαία επιχείρηση. Σε κάθε περίπτωση, είπε ότι μονάδες ειδικών δυνάμεων πραγματοποιούν επιδρομές εναντίον στόχων της Hezbollah. Πέρα από τα σύνορα εδώ και μήνες έχουν ανακαλυφθεί σύραγγες, κρύπτες όπλων, κρυσφύγετα, λιμέρια και άλλα κάτω από τα σπίτια. Επίσης, στρατεύματα πεζικού και τεθωρακισμένων της 36ης Μεραρχίας, συμπεριλαμβανομένης της επιλέκτου ταξιαρχίας Γκολάνη, της 188ης τεθωρακισμένης ταξιαρχίας και της 6ης ταξιαρχίας πεζικού, δείχνουν ότι είναι κάτι περισσότερο από επιδρομές ειδικών δυνάμεων και πρόκειται για βαθιά διείσδυση. Εγώ, φίλες και φίλοι, προβλέπω ότι θα υπάρξει κάτι σαν τη ζώνη που υπήρχε στο Νότιο Λίβανο για την ασφάλεια του Ισραήλ. Απεδείχθη ότι δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Η ιστοσελίδα Axios επικαλείται αξιωματούχο της άμυνας του Ισραήλ και αναφέρει: «Δεκάδες Ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν εναντίον των κεντρικών γραφείων της μυστικής υπηρεσίας του Ισραήλ Mossad. Κανείς εξ αυτών δεν έπεσε μέσα στα γραφεία». Ο αρχηγός του επιτελείου ενόπλων δυνάμεων της Τεχεράνης είπε ότι θα χτυπήσουν όλες τις υποδομές στα κατεχόμενα από το Ισραήλ εδάφη της Παλαιστίνης, όπως είπε, εάν δεν διακόψουν κάθε επιθετική ενέργεια οι Ισραηλινοί. Μίλησε για επίθεση αντιπίνων του Ιράν εναντίον του Ισραηλινού καθεστώτος το βράδυ της Τρίτης, που ήταν απάντηση στη δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγη στη Τεχεράνη.
Έπρεπε δηλαδή οι Ισραηλοί να πούνε ευχαριστώ στο Χανίγε που εξόντωσε τους ανθρώπους στο rave party και πήρε τόσους ομήρους, πολλούς εκ των οποίων τους εξόντωσε. Μάλιστα. Λοιπόν, τάδε έφη Μπαγκέρι και είπε ότι το Ιράν στόχευε μόνο στρατιωτικά κέντρα του καθεστώτος του Τελαβίβ. Αυτό είπε ο Ιρανός αξιωματούχος υποστράτηγος Μοχάμαντ Χωσέιν Μπαγκέρι. Τα εγκλήματα του Ισραηλινού καθεστώτος δεν μπορούν πλέον να γίνουν ανεκτά, είπε. Χτυπήσαμε τα κεντρικά γραφεία της Μοσάντ, δεν τα χτύπησαν. Την αεροπορική βάση Νεβατίμ προκάλεσαν μικρές ζημιές. Την αεροπορική βάση Χατζερίμ, μικρές ζημιές, δεν κατέστρεψαν κανένα μαχητικό. Στοχοποιήσαμε, λέει, Ισραηλινά στρατηγικά ραντάρ, κέντρα συγκέντρωσης αρμάτων μάχης, οχημάτων μεταφοράς προσωπικού στην περιοχή γύρω από τη Γάζα, που ήταν υπεύθυνα για τη σφαγή του λαού της Γάζας. Σε αυτή την επιχείρηση δεν στοχοποιήσαμε, λέει ο Ιρανός υποστράτηγος, οικονομικές και βιομηχανικές υποδομές του καθεστώτος, οι άνθρωποι τους δεν στοχοποιήθηκαν, ενώ αυτό ήταν απολύτως εφικτό. Εάν το Ισραήλ που έχει φτάσει στο επίπεδο τρέλας δεν ελέγχεται από την Αμερική και την Ευρώπη και θέλει να συνεχίσει τα εγκλήματα ή αναλάβει δράση κατά της κυριαρχίας και της εδαφικής ακαιρεότητας του Ιράν, η αποψινή επιχείρηση θα επαναληφθεί σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα και θα χτυπήσουμε όλες τις υποδομές τους, είπε ο Ιρανός υποστράτηγος. Αυτά όλα δείχνουν ότι κάποιοι το σκέφτονται για ολοκληρωτικό πόλεμο. Τώρα εγώ βέβαια δεν καταλαβαίνω, εκείνο το πρωί του Σαββάτου που ξύπνησα, πώς είδα ότι οι τρομοκράτες ξεκίνησαν τον πόλεμο εναντίον του Ισραήλ, πλήττοντας με ρουκέτες και μετά εξοντώνοντας, αποδεκατίζοντας αθώους νεαρούς στο rave party, ή μετά συλλαμβάνοντας ομήρους ηλικιωμένους, άνδρες, γυναίκες και παιδιά αμάχους. Να ο υποστράτηγος του Ιράν που σας έλεγα, εδώ είναι. Έχει πολλά και δυσάρεστα, έτσι. Όπως σας είπα, εισβολή στο Λίβανο, το Ισραήλ. Η σιητική οργάνωση Χεζμπολά έχει ανακοινώσει συγκρούσεις με στρατιώτες του Ισραήλ που έχουν εισχωρήσει στην πόλη Μαρούν Αλ Ρας του Λιβάνου, 2 χιλιόμετρα από τα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου. Είναι σχεδόν πάνω στα σύνορα. Άρα το Ισραήλ έχει ήδη μέσα σε ώρες εισχωρήσει σε βάθος 2-3 χιλιόμετρων. Έχουν μπει οι IDF από την ανατολική πλευρά της πόλης σύμφωνα με τη Χεζμπολά και οι μάχες συνεχίζονται σώμα με σώμα. Σας είπα για την προηγούμενη επίθεση των κομάντος που ισχυρίζεται η Χεζμπολά ότι τους αναχέτησε μετά από ενέδρα. Έχει εξοντωθεί και ο πρώτος στρατιώτης Εϊτάν Όστερ από το Ισραήλ. Ο Ισραηλινός στρατός έχει ανακοινώσει εμπλοκή κοντά στα σύνορα, στην περιοχή του Νοτίου Λιβάνου, στρατιωτικές επιχειρήσεις σε αρκετές περιοχές. Δυνάμεις ταξιαρχίας καταδρομών συμπεριλαμβανομένων στρατιωτών της μονάδας Εγκόζ βρήκαν και κατέστρεψαν σημεία επιθέσεως της Χεζμπολά. Ο στρατός, συνεργαζόμενος με την αεροπορία του Ισραήλ, εξόντωσαν τρομοκράτες και εξάρθρωσαν τρομοκρατικές οργανώσεις και υποδομές διαλόιτερη μιουνίσιων και κατευθυνωμένων πυρομαχικών ακριβίας και εμπλοκών σε αποστάσεις κοντά στα σύνορα. Άνω των 150 τρομοκρατικών υποδομών, κρυσφυγέτων και θέσεων και σημείων επιθέσεων έχουν καταστραφεί από την αεροπορία και το στρατό. Η Χεζμπολά διαμηνύει δια του επικεφαλής του υπευθύνου δημοσίων σχέσεων, να το πω έτσι, Μοχάμαν Ταρί, Αφίφ. Είμαστε μόνο στον πρώτο γύρο, λένε. Λες και οι ανθρώπινες ζωές και αυτά τα πράγματα αποτελούν, τι να πω. Λοιπόν, χτύπησαν τις βόρειες περιοχές της Χάιφα, τις περιοχές βορείως της Χάιφα, με το πυραυλικό μπαράζ. Έχουν εκτοξεύσει δεκάδες ρουκέτες από το Λίβανο αντίον του Βορείου Ισραήλ. Σήμερα το πρωί έχουν χτυπήσει 4 σπίτια στη Μέτουλα, σύμφωνα με το Army Radio. Το Ισραήλ, όπως σας είπα, στέλνει στρατό τεθωρακισμένα και τα λοιπά. Η Χεζμπολά έχει πραγματοποιήσει επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ το πρωί με ρουκέτες και εναντίον Ισραηλινού στρατοπέδου. Χτύπησαν τους οικισμούς.
Στούλα, Μασκάφα και συγκέντρωση Ισραηλινών δυνάμεων στρατών Εσομέρα, σύμφωνα με τη Χεσμολά. Άμεσα και ακριβή λένε τα χτυπήματα, εγώ θα σας πω ότι τα περισσότερα από αυτά πέφτουν σε κενό έδαφος ή αναχαιτίζονται. Το Ισραήλ, φίλες και φίλοι, πριν από λίγη ώρα έχει στείλει μήνυμα στην Τεχεράνη και είπε ότι σκέφτεται το ενδεχόμενο να βομβαρδίσει πυρηνικές υποδομές του Ιράν. Σύμφωνα με την έγκυρη Wall Street Journal, αξιωματούχοι του Ισραήλ έχουν τονίσει εχθές ότι όποια επίθεση εναντίον του Ισραήλ θα έβρισκε ισχυρή απάντηση από το εβραϊκό κράτος. Παρ' όλα αυτά ήρθαν τα δύο μπαράζ τα πυραυλικά εναντίον του Ισραήλ και ο Ισραηλινός στρατός φαίνεται ότι θα στοχεύσει στρατηγικούς στόχους μέσα στο Ιράν. Ενδεχομένως, θα τα δούμε το βράδυ πιστεύω ή τις αμέσως επόμενες μέρες, πυρηνικά εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής και εγκαταστάσεις πετρελαϊκές. Αν χτυπήσει πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, θα γονατίσει το Ιράν που ζει κυρίως από το πετρέλαιο. Αυτά φαίνεται ότι το Ιράν τα είχε μάθει, τα ήξερε, έκρυψαν μάλλον από τον πρόεδρο της χώρας του Ιράν οι φανατικοί πιστοί στον Αγιατολά Αλί Χαμενεΐ, φρουροί της Επανάστασης, φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης και χτύπησαν το Ισραήλ. Τώρα θα δούμε το Ισραήλ πώς θα απαντήσει. Δηλαδή όλα αυτά είχαν διοχετευθεί μέσω διάβλων και τελικά οι τρομοκράτες, όχι τρομοκράτες, δεν πρόκειται περί της Χεσμολά, η παραστρατιωτική αυτή οργάνωση του Ιράν, αυτή η οργάνωση των φρουρών της Επανάστασης που είναι στην ουσία σαν τμήμα του στρατού του Ιράν, έδρασε αυτοβούλος όπως φαίνεται και σε συνεννόηση με τον Αγιατολά Αλί Χαμενεΐ και χτύπησαν το Ισραήλ. Σας τα έχω πει σήμερα το μεσημέρι. Το Ισραήλ εκτός από τα πυραυλικά συστήματα που σας είπα, που έχει ποιοτική υπεροχή έναντι του Ιράν, διαθέτει το πανίσχυρο Iron Dome. Μιλάμε για ένα σύστημα με βεληνικές, το οποίο έχει 43,5 μίλια, αναχαιτίζει 692 πυράβλους, το είδαμε να τους αναχαιτίζει στην επιχείρηση Protective Edge και σε άλλες επιχειρήσεις. Το έχουμε δει να σημειώνει ρεκόρ με 421 αναχαιτήσεις μέσα σε 8 μέρες. Σας έχω πει πριν 2-3 χρόνια, σε μια πρωινή επίθεση που είχε εκτοξευθεί από τη Γάζα πάλι, 5.000 ρουκέτες στο 90% και πυράβλους στο Iron Dome τους είχε εξουτερώσει. Εκτός από το Iron Dome, το περίφημο σύστημα Trophy, το οποίο χρησιμοποιείται για προστατευτική ασπίδα στην ουσία γύρω-γύρω 360 μοίρες από το άρμα μάχης. Όταν ο πύραυλος πάει προς το άρμα, το Trophy τον αληχνεύει και τον εξουτερώνει με δικό του βλήμα. Έτσι, και εκρήγνει το πύραυλος μακριά από το άρμα. Τα περίφημα F-16I σούφα, τα οποία είναι τροποποιημένα, είναι πολύ πειραγμένα να το πω έτσι για τους φίλους που αγαπούν τις τροποποιήσεις σε οχήματα και αεροσκάφη και τα λοιπά, είναι τροποποιημένο, προσαρμοσμένο στις ανάγκες μάχης του Ισραήλ, της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας, με σύγχρονα οπλικά συστήματα, ειδικό ραντάρ, μοναδική δυνατότητα ανίχνευσης και πληγμάτων. Πραγματικά είναι μοναδικά αυτά τα F-16, σημαίνει η λέξη καταιγής, σούφα, στα εβραϊκά καταιγής. Φυσικά τα περίφημα Μερκαβά, τα Μερκαβά τελευταίου τύπου, βελτιωμένο σύστημα ελέγχου πυρός, δυνατότητα άμυνας από επίθεση ελικοπτέρων, ψηφιακό σύστημα διαχείρισης πεδίου μάχης, ειδικές αναρτήσεις, μπορεί να σχεδόν σε κάθε έδαφος να πάει το Μερκαβά του τελευταίου τύπου, από τα καλύτερα άρματα μάχης στον κόσμο. Τα drones φυσικά, διαθέτει και η Ελλάδα Ισραηλινά drones, τα περίφημα Χέρον, οι ένοπλες δυνάμεις και το λιμενικό μας, μπορούν να δίνουν πληροφορίες, να αναγνωρίζουν, να μεταδίδουν τα πάντα στα θέατρα, για τα θέατρα των επιχειρήσεων, στα κέντρα διοίκησης. Ενδεικτικά να αναφέρω, εκτός από το Χέρον που σας είπα, που διαθέτουμε και εμείς, ΕΙΤΑΝ, εκπέτασμα πτερήγων 85 πόδια,
σαν το Boeing 737, αποστολές τεράστιας εμβέλειας, 36 ώρες, μια μισή μέρα επιχειρεί, άνευ διακοπής, παντός καιρού. Λοιπόν, αυτό μπορεί να λέει τα πάντα στους επικεφαλείς των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων και της Ισραηλινής Πολιτείας. Skylark ILE, μη επανδρωμένο UAV, μικρό σε αντίθεση με το EITAN, είναι stealth, δύσκολα ανοιχνεύεται, βρίσκεται άμεσα στον αέρα σε ελάχιστα λεπτά, 3 ώρες πτήση, live video, μέρα και νύχτα, παντός καιρού. Τζέφα Σύριον, αλυσίδα μήκους 394 ποδών, προωθείται από πύραυλο, όταν πέσει στο έδαφος κάνει αριστητές εκρήξεις με νάρκες και άλλα εκρηκτικά και έτσι καθαρίζει δρόμους μήκους 394 ποδών και πλάτους 19 έως 26, καταστρέφοντας τα ναρκοπέδια ούτως ώστε να προωθηθούν οι δυνάμεις πεζικού και τα τεθωρακισμένα. A-Ball, άλλο σύστημα του Ισραήλ, σας λέω τώρα τα μεγάλα όπλα του Ισραήλ, μπορούν να το χρησιμοποιήσουν οι στρατιώτες, είναι μια μικρή μαύρη μπάλα, την πετούν μέσα σε ένα κτίριο που βρίσκονται οι μαχητές, τρομοκράτες μαχητές της Χεζμπολά, την πετούν μέσα, η μπάλα αφού σταθεροποιηθεί δίνει εικόνα 360 μοίρες γύρω της, οι στρατιώτες από μέσα βλέπουν τα πάντα μέσα στο δωμάτιο και είναι αυτά που βλέπετε στις ταινίες, πως εξοντώνουν κρυμμένους τρομοκράτες ή αντιπάλους. Βλέπουν και ακούν τα πάντα, γνωρίζουν τα πάντα και με αυτή τη μικρή μαύρη μπάλα που σας είπα, με κάμερα τελευταίας τεχνολογίας και υπέρυθρες δυνατότητες, μπορούν πολύ εύκολα να μπουν και να ξεκαθαρίσουν τρομοκράτες ή αντιπάλους που βρίσκονται μέσα σε κατοικίες. Το περίφημο Ναμέρ, βαριά θωρακισμένο όχημα μάχης πεζικού, μιλάμε για προηγμένα συστήματα, μεγάλη προστασία, το έχω προτείνει εγώ σε παλαιότερη εκπομπή αν μας ενδιέφερε για το στρατό μας, έχει και το αντιπυραυλικό σύστημα τρόφι όπως τα Μερκαβά και έτσι δεν μπορούν να το χτυπήσουν οι πύραυλοι, οι αντιαρματικοί. Spike, γνωστά, η Spike, Spike and Loss, διαθέτει και η Ελλάς, διαθέτει μία μορφή και η Κύπρος, τα είδαμε χθες στη μεγάλη γιορτή της Ανεξαρτησίας, 1η Οκτωβρίου, να παρελάβουν περήφανα πάνω σε γερμανικής κατασκευής στρατιωτικά οχήματα με την ατσάλινη εθνική μας φρουρά. Spike λοιπόν, γνωστό και μη εξαιρεταίο, μπορεί να πλήξει στόχους στα 32 χιλιόμετρα, ακόμα και στα 50 το έχουν φτάσει οι Ισραηλοί, σίγουρα από τα ελικόπτερα Apache φτάνει και στα 50. Και γενικά η οικογένεια Spike που προμηθεύεται και η Ελλάδα είναι πανίσχυρο οπλικό σύστημα που μπορεί να δώσει σοβαρότατα μαθήματα σε κάθε επιβουλέα. Λοιπόν, τρεις τελευταίες πληροφορίες. Το Ιράν, για να μεγαλώσει την απειλή, ισχυρίζεται ότι δεν χρησιμοποίησε ακόμα τους καλύτερους του πυράβλους. Δεν χρησιμοποίησαμε, λέει, ακόμα πυράβλους υψηλής τεχνολογίας στην επίθεσή μας εναντίον του Ισραήλ, για να φοβήσουν το Ισραήλ ότι έχουν ακόμα πιο φοβερά όπλα. Τέλος πάντων, ο Υπουργός Άμυνας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, Αζίζ Ναζιρζάντε, είπε ότι είναι έτοιμη να απελευθερώσει όλες τις δυνατότητες των πυράβλων της εάν υπάρξει νέα απειλή. Αυτά σύμφωνα με ρωσικά πρακτορία. Ισχυρίζεται ότι η πυραυλική επίθεση του σώματος των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης έδειξε μόνο ένα μέρος του πυραυλικού της δυναμικού και το άλλο συστατικό της, υψηλής τεχνολογίας πυράβλους, πιο φωνικούς, δεν τους χρησιμοποίησαν. Αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι μια απειλή. Εάν το σιωνιστικό καθεστώς, συνεχίζει ο Ιρανός Υπουργός Άμυνας, λάβει νέα μέτρα, θα χρησιμοποιήσουμε διαφορετικά όπλα. Αν δεν ξεσπάσει πόλεμο στην περιοχή, θα δράσουμε ακόμα πιο εντατικά, είπε απειλώντας το Ισραήλ. Το Ισραήλ εντωμεταξύ είναι πυρηνική δύναμη. Υπολογίζω ότι μπορεί να έχει γύρω στις 200 πυρηνικές κεφαλές. Τέλος πάντων.
Ο Ισραηλινός στρατός έχει παραδεχθεί ότι κάποιες αεροπορικές βάσεις χτυπήθηκαν χθες από την επίθεση κορεσμού με εκατοντάδες βαλιστικούς πυράβλους. Έχουν καταστραφεί κτίρια γραφείων και άλλοι χώροι συντήρησης που δεν επηρεάζουν τη λειτουργία της IAF, Israel Air Force, Ισραηλινή πολεμική αεροπορία. Κανένα μαχητικό αεροσκάφος ή άλλο αεροσκάφος της IAF δεν υπέστη ζημιές στην επίθεση. Όλες οι πτώσεις πυράβλων σε αεροπορικές βάσεις είναι αναποτελεσματικές. Είναι αυτό που σας είπα, πέφτουν στο κενό. Τα ξέραν από πριν οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί και τα αεροσκάφη δεν βρίσκονταν εκεί. Καμία ζημιά, όχι μόνο σε αεροσκάφος, ούτε σε ντρόουν, ούτε σε πυρομαχικά. Και είναι αυτό που σας είπα, φίλες και φίλοι, πριν κλείσουμε, εχθές που κάναμε την έκτακτη ζωντανή εκπομπή, την πρώτη, σας είχα πει και εγώ ότι εγώ πιστεύω ότι το Ιράν, σας έλεγα, μπορείτε να τη δείτε τη χθεσινοβραδινή εκπομπή, δεν έχει προκαλέσει ζημιά στο Ισραήλ, δεν έχει καταστρέψει 20 F-35, ούτε τη βάση ολόκληρη των F-35 στην Εβατίμ, και αυτό θα φανεί τις επόμενες ώρες αν το Ισραήλ διεξάγει ισχυρές επιθέσεις και ο στρατός και η αεροπορία του λειτουργεί κανονικά. Και να, λειτουργεί κάτι παραπάνω από κανονικά, εφόσον έχουμε δει τα καταιγιστικά πλήγματα που έχει επιφέρει αμέσως μετά τις πυραυλικές επιθέσεις, βομβαρδίζει τις θέσεις της Χεζμπολά, ο στρατός έχει μπει μέσα σε βάθος 2-3 χιλιόμετρων, μπαίνει και σε πόλη στα 2 χιλιόμετρα, υποστηρίζει η αεροπορία κανονικότατα την προέλαση των χερσαίων δυνάμεων και των αρματικών δυνάμεων, δυνάμεων βαρέως πεζικού, κομάντος, καταδρομέων και τεθωρακισμένων μέσα στο Λίβανο. Πριν κλείσω, πάμε στο Βόρειο Θέατρο, μία μόνο είδηση. Οι Ουκρανοί λένε ότι ενισχύουν την εγχώρια παραγωγή όπλων και θα είναι σε θέση να φτιάξουν 4 εκατομμύρια ντρόουν ετησίως. Αυτά τα χρησιμοποιούν για να πλήττουν υποδομές της Ρωσίας, στρατιωτικές και πολιτικές και μεγάλου πόλεις, μέχρι και στη Μόσχα έχουν φτάσει, και έτσι υπό τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες του ολοκληρωτικού πολέμου, υπό τα συνεχή ρωσικά πλήγματα, καταφέραμε, λένε οι Ουκρανοί, να χτίσουμε μια νέα αμυντική βιομηχανία. Τα ΔΕΕΦΗ ο πρωθυπουργός της χώρας Ντένις Σμιχάλ. Αυτά προς το παρόν. Αν σας άρεσε η εκπομπή, κάντε like, εγγραφή στο κανάλι σας και κοινοποιήστε τη. Να είστε όλοι καλά, αγαπητοί φίλοι. Γεια σας.